παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Η ώρα είναι αργάμιση, είναι 12.30. Έχω να ξυπνήσω 12.30, από τότε που ήμουν 19. Η φωνή ακούτε είναι λίγο περίεργη. Σας έχω μία έκπληξη μετά, γιατί θα δείτε κάποια παιδιά που έχετε να τα δείτε αρκετά. Η Ευελίνα ανησυχεί αν έχω ξυπνήσει. Μισό λεπτάκι λίγο. Πριν πάμε να σας δείξω τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό, δώστε μου λίγα λεπτά και να απαντήσω στην Ευελίνα. Η Ευελίνα στο σημερινό βίντεο δεν έχει φτιάξει. Δεν φτιάξαμε το thumbnail γενικά χθες. Οπότε πριν φύγω και πάω εκεί που θα δείτε μετά, θα φτιάξουμε ένα thumbnail πρώτα. Και μετά θα πάμε σε κάτι φίλους, τους οποίους έχετε να τους δείτε αρκετό καιρό νομίζω, από το καλοκαίρι. Ετοιμαστείτε. Κοιτάξτε ένα τύπο. Τι είναι, κύριε? Έχει τεντώσει και το πόδι εκεί πάνω, το βλέπετε? Ναι. Έφτασε η στιγμή που θα φτιάξουμε το thumbnail. Έτοιμο το thumbnail, το βάζω στο βλασάκι και το μεταφέρω μέσα στον υπολογιστή της Ευελίνας για να το περάσουμε στο YouTube channel της. Ωραία, μεταφορτώσαμε τώρα το thumbnail, να το, έχει μπει εδώ. Όλα σεδαρίστηκαν, ανέβηκε το βίντεο, δηλαδή δεν παίζει ακόμα, αλλά έχει προγραμματιστεί για να ανέβει, να παίξει μάλλον στις 2.30 ώρα, οπότε εγώ, η ώρα είναι 1.30, οπότε εγώ πρέπει να ντυθώ, να πάω το look βόλτα μία πολύ γρήγορη, αναγκαστικά δεν προλάβω να το κάνω μεγάλη βόλτα, και να πάω εκεί που θα δείτε σε λίγο. Όπως βλέπετε ο καιρός αρχίζει λίγο και συννεφιάζει. Δεν ξέρω γιατί, είχα ακούσει ότι θα έχει ήλιο σήμερα. Μας το χαλάει λίγο. Πάμε να πάρουμε ένα γλυκό όμως πρώτα. Υπάρχει περίπτωση να έχω πρόβλημα εδώ μεταξύ με το λάστιχο. Για να δούμε. Το πίσω λάστιχο εδώ είχε ένα θεματάκι. Μου το είπε ένας κύριος έξω από το ζαχαροπλαστείο. Και τώρα το έχω φέρει εδώ ο άνθρωπος να το φτιάξει. Θα βάλει ένα κορδονάκι λέει. Οπότε σε 5 λεπτά θα έχουμε φύγει. Παιδιά, μυρίζει κάτι πολύ ωραία εδώ πέρα πάντως. Κάτι ετοιμάζουμε. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ο Σωτήρης και Τατιάνα είναι ακόμα στα χρήματα. Σοβαρά. Κάνω από απέναντι την κουβέρνη του. Γεια σας! Πώς είσαι? Τι λέει? Τι θυμάστε κυρίες και κύριοι, τι θυμάστε? Κέλλη, Κέλλη The Grove, που είναι ο φίλος μου. Τσίνι. Άκουσες τι είπα, έτσι? Γιατί ο Κώστας είναι ο φίλος μου. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Και στο γραφείο μου δεν έλεξε ποτέ για τίποτα άλλο εκτός από αβαρίες. Έτσι θα τις χαρακτηρίζω. Αβαρίες. Πάμε να δούμε τον Κώστα, παιδιά. Ποιος είναι αυτός? Πού είσαι? Παιδιά, κοιτάξτε. Ο Μιγγέλ! Ο Μιγγέλ, παιδιά! Ο φίλος του Λουκ, που δεν ξέρουμε ότι είναι φίλοι, παιδιά, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι κλειδί, αδέλφια. Σας κλαίω, θα το χαϊδέψω. Και μετά τον φοβερό Μιγγέλ, Κώστας Μίτσος The Grove, κυρίες και κύριοι. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Τι κάνεις εδώ, μου σπάσει τη μύτη, απ' έξω μυρίζει. Εκπληκτικό. Αν και μπήκαν μέσα τώρα. Παιδιά, ο Κώστας, μπορείτε να πείτε ότι είναι και ο προσωπικός μου. PC Tech Advisor. Είναι ο άνθρωπος που φτιάξαμε το PC, το οποίο δεν το έχετε δει ακόμα, θα το δείτε σε λίγο καιρό το βίντεο. Και προσωπικός ψήστης. Και προσωπικός ψήστης, παιδιά, ψήνει υπέροχα. Είναι άνθρωπος καλώδιο. Έτσι, είναι άνθρωπος καλώδιο. Λοιπόν, περιμένουμε κι άλλους.
Περιμένουμε το Σωτήρη και την Τατιάνα, τους θυμάστε. Ο Κώστας λογικά δεν θα έρθει, έχει πάρει μάλλον απουσία από την κατάλαβα. Γιατί είναι αεκτζής και πάει να δει τον αγώνα. Πάει γήπεδο. Πάει γήπεδο σήμερα, οπότε παίρνει απουσία και περιμένουμε την Τατιάνα και τη Σωτήρη, η οποία είναι πού, είναι στο φαρμακείο. Στο φαρμακείο ακόμα, στο φάρμα 1. Τα λέμε σε λίγο. Παιδιά, θέλετε να δείτε τι κάνει ο Μιγγέλ? Όχι, εδώ ρε. Πάει στην κάμερα. Εδώ, Μιγγέλ, εδώ. Θα με μυρίσει ο Λουκουμάς μετά να τρελαθεί. Παιδιά, αυτός είναι ο Μιγγέλ. Ο οποίος λύφει και την κάμερα. Το πάντα. Λύφει το ρολόι, βρίσκει το χέρι, τα πάντα όλα. Είμαι γλύφτης. Ο Μιγγελίτος. Παιδιά, εδώ υπάρχει μια μαγική συσκευή. Πολύ μαγική συσκευή, να τη δείτε την αυτήν εδώ. Αυτή εδώ. Τι είναι αυτό ρε Κελί, για εξήγησε μας. Αυτό είναι το air fryer. Κάνει τηγανιτές πατάτες χωρίς λάδι. Τηγανισμένες πατάτες γιατί δεν είναι με τόσο νοικοκυρά. Okay. Τις βάζεις τώρα μέσα και πόση ώρα θέλει. 20 λεπτά η πατατιά. Και πατάς το play. Και παίζει και τραγούδι. Στείλε μας. Είναι την δειγματοληψία. Λοιπόν, να κάνουμε έναν δειγματοληπτικό έλεγχο. Κελί, έχεις κάπου να στείλεις. Έχεις κάπου να στείλεις χαιρετίσματα. Έχω να στείλω χαιρετίσματα στη μαμά σου, την κυρία Ελένη. Ναι. Και στον πολύ αγαπημένο μου τον κύριο Τάσο, τον αγαπώ πάρα πολύ. Τι έχω! Δεν κάνω και στιγανιτές πατάτες χωρίς λάδι. Τέλειο. Ναι, και κρυσανιστές ωραίες. Πού είναι αυτό που υπάρχει? Στο Λίκη. Not sponsored, στο Λίκη. Στο Λίκη, ωραία. Και παντού βασικά. Έχουν βγάλει τώρα προσφορά. Αν πάτε στο lagonica.gr, αυτό βγάζει όλες τις προσφορές. Lagonica.gr, κανείς ποτέ, μόνο έχει, ποτέ. Έχει όλες τις προσφορές. Και τώρα έχει σε δύο εταιρείες air fryer στα 70 ευρώ περίπου. Παιδιά, με κάνει μπάνιο. Μπάνιο Μιγγέλ. Θέλετε να καθαριστείτε, ζέχνετε. Ο Μιγγέλ θα σας καθαρίσει. Είναι ο καλύτερος. Έχουμε βάλει το χθεσινό act της Ευελίνας στην τηλεόραση γιατί ο Κώστας δεν το έχει δει και θα το δούμε λίγο τώρα. Περιμένουμε ακόμα την Τατιάνα και τον Σωτήρη οι οποίοι κάνουν τις συνταγές στο φαρμακείο και ο λόγος που ήρθαμε σήμερα εδώ είναι τι, Κώστα? Για επανάληψη. Για επανάληψη, τι επανάληψη? Πρέπει να δούμε όλα τα Matrix ξανά γιατί 22 του μήνα βγαίνει το 4. Οπότε πρέπει να θυμηθούμε τι έχει γίνει στα προηγούμενα. Έτσι. Ακριβώς. Βέβαια, άμα αργήσουν και άλλα τα παιδιά δεν ξέρω πόσες θα δούμε, αλλά σίγουρα μία την προλαβαίνουμε, σωστά. Επειδή η Ευελίνα δεν είναι εδώ, τη βλέπουμε στην τηλεόραση. Και είναι σαν να είναι εδώ. Σαν να είναι εδώ. Παιδιά, οι Τατιάνα και ο Σωτήρης δεν έχουν έρθει ακόμα. Και τι ώρα είναι? Ακόμα φαρμακώνονται στο φαρμακείο. Είναι 4. Παιδιά, είναι 4. Πιθανότατα. Ο Μιγγέλ απελπιστεί. Ο Μιγγέλ έχει απελπιστεί. Είναι εδώ, στεναχωρημένος. Κοιμάται και δεν κοιμάται. Και σκέφτεται γιατί δεν ήρθαν. Έχει αυτή τη φάτσα. Παιδιά, αυτός είναι ο Μάπας. Εδώ τι συμβαίνει ρε παιδιά? Μιγγέλ. Μήπως είσαι αδερφός του Λουκουμά? Γιατί έχεις τα πόδια σου πίσω στα βιβλία και τα μπροστινά πόδια κάτω? Τι είναι αυτό? Δώσαμε! Ήρθαμε, η αγαπημένη. Ήρθαμε νωρίς. Τι κάνετε, ρε? Και τι κάνετε? Είχαμε πάει στην Ιταλία, γι' αυτό αργήσαμε. Ωριβάντι! Ωριβάντι! Γεια σας! Τελευταία παράδοση παραδοσίας. Σωτήρης και Δαθιάνα, φίλες και φίλοι. Μη Σωτήρης μόνο, Τατιάνα δεν έρχεται. Η Τατιάνα πού είναι? Σωτήρης. Γεια σας. Τατιάνα είναι με τον Μιγγέλ έξω. Γεια σας. Καλή, γεια σας. Τι κάνεις? Γεια σας. Τι κάνεις? Φαρμακώθηκε. Φαρμακώθηκες έτσι. Ποιος δουλειά δεν κάναμε. Κοίτα όμως τι ωραίο παπούτσι φοράει. Ποιος το πήρε αυτό άραγε? Κλεάνθη δεν έχεις δει? Τι είναι αυτό? Αυτό που φοράω εδώ. Παιδιά, η καλύτερη μπλούζα. Πλάκα κάνεις. Impossible. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν βρισκόμαστε, έτσι. Power! Unlimited Νομίζω ότι έφτασε η κατάλληλη στιγμή για να δείξουμε τι έχει το τραπέζι.
Made by Kostas Μέτζος. Yours truly. Αυτό είναι τι είναι? Αυτό είναι το όμαχο. Αυτά είναι γι' αυτό. Τι bone steak, θα το πει το κουκαλάκι. Χριστός και Παναγία! Στο κάτσο να τους δεις που κάθονται. Είναι λίγο ειδική στιγμή, οπότε θα σας αφήσουμε τώρα, παιδιά, γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι. Θα συζητήσουμε, όχι κάτι άλλο. Ναι, για δείξτε τι θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε. Είμαστε σε μια πολύ σοβαρή διάσκεψη αυτή. Ακριβώς. Η Ευελίνα είναι σαν να είναι μαζί μας. Τώρα τη αλλάζει. Ευελίνα λείπει. Τι έχει κάνει εδώ, έχει αφήσει πολύ. Παιδιά, πώ φαίνεται το γυμναστή. Έφαγα και από του άλλου. Έχει αφήσει τα λιπάκια, έχει αφήσει το βέβαια. Έχει αφήσει τα λιπάκια, ισχύει. Όχι, δοκίμασα. Αυτό είναι έτσι. Δοκίμασα να τα φάω, αλλά είναι αυτά που δεν μα σχέται, που δεν κόβεται. Τι είναι, πιρέλι. Πρέπει να το καταπιήσω όλο όπω είναι. Πιρέλι, μη σε λένε, τι έχει. Αυτό το βλέπω. Γιοκοχάμα. Γιοκοχάμα. Κοντινεντάλ. Η Τατιάνα έχει κάνει και αυτή πολύ καλή προσπάθεια. Φούλτα σπορ. Έχει αφήσει το τάφκι εκεί. Είναι τιμπον. Ο Κώστα έχει κάτι γλυκάκι. Έφαγε και το τάφι. Έφαγε και το κόκκινο. Κέλλη, και εσύ βλέπω. Ναι, είχα ανέβει στο ελληνικό YouTube. Είναι σαν το Lion King, το νεκροταφείο ελεφάντων. Όντως. Σύμπα. Ζήμπρε ο μικρούλης. Κοίτα, κουνιέται. Εμπρά, το δείτε που έριξε τα παγάκια και μόνο του, χωρίς να το κάνει κανένας, τα έσυρε και τα έφερε στην παγωθήκη. Τι λες, παιδί. Εγκεφαλικό. Τεχνολογία σου λέει. Αφού πήγαμε στο φεγγάρι. Και δραγούλι. Θα πρέπει να σας αφήσω, παιδιά. Λυπάμαι, είναι τέλεια η παρέα, αλλά πρέπει να φύγω. Πάνε τώρα. Αυτό εδώ απλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, παιδιά. Non-sponsor. Είναι τέλειο. Non-sponsor. Να πάτε να πάρετε. Χαιρετάμε τα παιδιά. Γεια σας. Ποιος ήρθε ρε Λουκ? Ποιοι ήρθανε? Ποιος? Ήρθαν η Έλενα. Αυτή είναι. Έλενα, κυρίες και κύριοι. Σατό και Άλεξ. Και ο λόγος που έχει έρθει η Έλενα σήμερα είναι τι, Έλενα? Φυσικά για να δω το χωριό. Λοιπόν, χωριότανε. Πάμε να τα ανοίξουμε πρώτα και μετά να σας δείξουμε. Το χωριό άνοιξε και σας περιμένει. Η Έλενα έχει τρελαθεί. Και ήρθε και η Ευελίνα! Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε! Μόλις μπήκατε μεταξύ τους έχεις λείψει! Έτσι. Και εμένα μου λείψατε και έχω κοιμηθεί και μία ώρα, αλλά θα σας τα πω μετά, δεν είναι ώρα τώρα. Οκ, okay, οκ. Okay. Τι συμβαίνει εκεί? Θυμάστε που τον φοβότανε και δεν τον πλησίαζε καθόλου και έπρεπε να τον βγάλουμε έξω, να βάλουμε μέσα την Έλενα. Στο μπαλκόνι, έβγαινε η Έλενα. Πότε ξανά έξω. Ρε Έλενα, θες να μας πεις αυτό που μου είπες πριν? Ποιο? Θα είναι μια δική σου στήλη τώρα για σήμερα, να μας πεις ένα ανέκδοτο. Ναι, μωρέ. Είναι η δική της στήλη τώρα, της Έλενας, που θα μας πει ένα κρύο ανέκδοτο. Πάει ένας στο μανάβι και του λέει. Ναι. Τι είναι αυτά, του λέει ο μανάβης. Πατάτες. Του λέει ο τύπος. Ωραία, βάλτε μου 2 κιλά, αλλά η κάθε μία σε ξεχωριστή σακούλα. Το κάνει αυτό ο μανάβης. Τι είναι αυτά, πορτοκάλια, του λέει. Και του λέει πάλι, βάλτε μου 2 κιλά, αλλά το καθένα σε ξεχωριστή σακούλα. Το κάνει κι αυτό. Μετά λέει πάλι, τι είναι αυτά, φακές, αλλά δεν τις πουλάμε. Είναι ο πελάτης που δεν θες να πετύχεις εσύ βασικά. Όχι, όχι, δεν θέλουμε τέτοιους πελάτες. Και είπε ότι είχε κι άλλο ένα που δεν μας το είπε πριν, για να μας το κάνει έκπληξη. Γιατί, για πες. Εσύ το ξέρεις. Εγώ μπορεί δεν το ξέρω όμως. Α, ναι, μου το έπαιρες από το τηλέφωνο νομίζω. Ναι. Ένας γιος και μία μάνα, ένα περίπατο. Ναι. Στο δρόμο βρίσκουν ένα δέσποτο σκυλάκι. Και λέει ο μικρός, να πάρουμε το σκυλάκι. Το παίρνουν το σκυλάκι. Α, Λούκα, ακού και εσύ τώρα. Το παίρνουν σπίτι, αλλά ο μπαμπάς δεν το θέλει. Μάλιστα. Τρώνε το φαγητό τους το μεσημεριανό και μετά πρέπει να αποφασίσουν πώς θα το βγάλουν. Λέει η μαμά, εγώ λέω να το βγάλουμε Rex. Λέει ο γιος, εγώ λέω να το βγάλουμε Max. Και λέει ο μπαμπάς στο τέλος, εγώ λέω να τον βγάλουμε έξω. Τους πρώτον ήθελε. Ακούς? Ήρθε το φαγητό μας. Το φαγητό σας.
Ναι, οι υπόλοιποι έχουν φάει, ρε παιδιά, και θα φάω μόνο εγώ και η Έλενα. Σούπερ. Αλλά πήρα και για τη μέση, γιατί ξέρω ότι θα θέλατε. Τι να έχει πάθει η μέση σου. Και θα έπρεπε να σας καρφώσω το χέρι με το πυρούνι μου. Εντάξει, είναι σίγουρο να ζηλέψει τώρα. Γιατί πήρα για τη μέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό, ωραία μυρίζει! Θα φάμε. Σήμερα ο Παναγιώτης δεν μου έφερε σάντουιτς, δεν έφτιαξε. Δόξα το Θεό! Και πήραμε από εκεί. Μάλιστα. Γιατί δόξα το Θεό δεν κάνουμε ένα σάντουιτς? Γιατί τώρα που κάνει διατροφή δεν φτιάχνει το ωραίο σάντουιτς που έχουν μέσα. Αυγά, πράγματα. Φτιάχνει γαλοπούλιο τυρί. Παναγία μου, βάλει και λίγο μαρούλι, ρε Παναγία. Τίποτα δεν βάζει. Μπορεί να έρθει υπεύθυνη του μπουφέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, είναι όλοι εντάξει. Έχουμε barbecue sauce, έχουμε ketchup και σάλσα αγκρό. Τι σάλσα χορεύει? Αγκροντόλτσε. Γράφηκε η ημερομηνία λήξη. Ήταν ό,τι βρήκα. Βολευτείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας όρεξη! Να πούμε ότι για μας είναι αυτά που έχουμε μπροστά μας τα υπόλοιπα. Είναι για τους υπόλοιπους που είπαν ότι δεν πεινάνε. Αλλά δεν σας βλέπω να συγκινήσετε. Θα συγκινηθείτε εσείς μάλλον. Να μας έχει κάτσει δίπλα μου. Ενώ κανένα δεν έχει φάει. Δεν είναι γενικό να τις μετράς τις μπουκές της. Τι είναι αυτό, Ελένα? Τίποτα. Ευέλινα, τι είναι αυτό? Ποιο, πρώτη φορά το βλέπω. Τι κάνει αυτό μπροστά μου? Μιλάω κι εγώ που δεν έχουν δει τα προηγούμενα. Τι έγινε τώρα, παιδιά, έχει πέσει μάχη, βλέπω, ε! Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ήταν η ποσότητα. Νομίζω απλώς ότι ο οργανισμός μου δεν ήταν έτοιμος να δεχτεί αυτό που έφαγα. Γιατί το μπιφτέκι το έδωσα στον Κλεάνθη. Αντιλήφθηκα, αφού φάγαμε, ότι εγώ τελικά απλώς ήθελα να φάω ψωμί. Έφαγα το πάνω και το κάτω από το μπέργκερ. Δεν έφαγα το μέσα. Ψωμί! Ψωμί, ήθελα. Το τι δεν άκουγε από την κουζίνα μα. Δεν έχουμε ψωμί, Έλενα. Του τόσο δεν έχει. Έχουμε το τόστ, αλλά δεν ήθελα το τόστ, ήθελα στρογγυλό γυαλιστερό γλυκό. Έχει και αποφάσεις η Ευελίνα τρομάρα. Ενώ η Έλενα το κατάλαβε. Τρομάρατσι. Άκου πάλι, πάλι ψωνάρα με λέει, πάλι ψωνάρα. Δηλαδή, τέρμα ψωνάρα. Πάλι αυτό δεν είναι τώρα. Μα το Θεό και την Παναγία. Γεια σας ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ναι, να τα ξαναπούμε. Σύντομα. Γεια. Επίσης. Δεν ξέχασα κάτι. Γεια, Βελίνα. Γεια σου, Λουκ. Φέρνει και ο Κλεάνθης μαζί, παιδιά. Παίρνουμε και τον Κλεάνθη. Να σας δώσω και το Λουκ, μισό λεπτό. Ο Λουκ φαίνεται σαν κοιμισμένος, ούτε χαιρετάει. Είναι κοιμισμένος, μα είναι. Την κοσμάρα του. Γεια σας, γεια. Ο Κλεάνθης πάει να πετάξει τα σκουπίδια. Και μείναμε οι δυο μας. Αλλά δεν έχω κουράγιο ούτε να κρατήσω την κάμερα τώρα αυτή τη στιγμή. Αλήθεια σας λέω. Και οι δυο μας, οι τρεις μας. Ευελίνα, ξέχασες κάποιον. Το Λουκ. Το είπε, οι δυο μας. Είναι οι δυο μας. Ούτε ξέρω τι είπα. Είπε στα παιδιά και εσένα. Όχι το Λουκ, το γκέιμερ. Γεια σου, Έλενα, γεια, γεια. 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 Λοιπόν, Ευελίνα, ξέρεις τι ώρα είναι? Η ώρα ξέρω του Advent. Καλέ. Σου έφερα το δικό σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά εγώ είμαι έτοιμη και ξέρω ότι το 6 είναι εδώ. Γιατί πριν φύγει η Έλενα μου λέει να στο βρω για να μην το ψάχνεις και παιδεύεσαι και μου λέει εδώ είναι. Φοβάμαι τι θα δω τώρα, κατάλαβες τι έχω πάθει. Γιατί? Ένα σοκολατάκι είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, έχετε δίκιο. Δείχνει εδώ από πίσω τι είναι, αλλά και πάλι δεν καταλαβαίνω. Γη δεν είναι. Τι είναι, παιδιά? Νούμερο 6. Το βρήκα. Μπλερό. Απίστευτο, ποιος να το έλεγε. Όχι, όχι, όχι. Σίγουρα. Ναι. Νίξ. 6. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σκιά. Η highlighter, περιμένετε, θα σας πω. Τέλεια είναι αυτό που τρως, γιατί σας ακούω. Είναι το Utopia Rose Gold. Σας το δείχνω και ανοιχτό για να καταλάβετε καλύτερα. Νομίζω και η highlighter είναι και σκιά. It's Christmas time! Μου φωνάζει το 6 και μου λέει εδώ είμαι. Έλα. Ευχαριστώ. Σκούφος! Πλάκο κάνεις! Αυτό θα κάνει και στην Έλληνα, στο δεινά. Έλα στο φιλάω να το πάρεις εσύ αυτό. Είναι σκουφάκι και μάλλον σου κάνει. Έλα καλέ, ωραίο είναι. Σε φορά.
Και σε ευρύνη. Πώς θα καταλάβω εγώ ποιο είναι το 6 και ποιο είναι το 9, αφού δεν έχουν βάλει μια γραμμούλα από κάτω. Υπάρχει και αυτό. Και υπάρχει και αυτό. Ποιο είναι ποιο. Λοιπόν, αποφασίζω σήμερα να ανοίξουμε το μεγάλο. Και όποιο είναι. Fenty Skin Fat Water. Έχει πάρει κιλά το νερό. Pore Refreshing λέει, το ξέχασα ήδη. Toner Serum. Είναι σαν λαδάκι λίγο, σαν gel. Ωραίο φαίνεται πάντως. Ναι, το βάζεις στο πρόσωπό σου και κάνεις μασάζ και ωραίο φαίνεται. Φτάσει η ώρα του παιδιού. Ναι, το παιδί. Το παιδί. Ω, πόσα. Έλα ρε. Όπως είδαμε και το δίπλα. Δεν πειράζει, εγώ το ξέχασα ήδη. Τι είναι δεντράκια. Παιδιά, είναι χριστουγεννιάτικα δεντράκια. Ωραία, μυρίζει. Να μυρίσω. Χάλια μυρίζει, μωρέ, τι ενθουσιάστηκες. Μ' αρέσει. Νόστιμο. Μπορεί να είμαι σκύλος και να μην το ξέρω. Νόστιμο. Μπράβο ρε Λούξη μου. Περιμένουμε να δούμε τη μαμά μου στο Dancing with the Stars, αλλά δεν απαντάει. Εν τω μεταξύ, φαίνεται η λάμπα και δεν φαίνεται το κεφάλι της Μίκης καγιά. Όντως. Κάνει αντανάκλαση, παιδιά, η λάμπα που έχουμε είναι από πάνω. Είναι σαν να έχει τρία φωτάκια. Το φωτιστικό. Το ένα είναι και το σκουλαρίκι της. Κάτσε να τη βγάλω. Δεν απαντάει στο μήνυμα η μαμά μου να πει τι ώρα βγαίνει, ρε παιδιά, για να ξέρουμε. Έλατε. Και περιμένουμε να δούμε. Ναι, για να σας κάνουμε το κλείσιμο. Α, τώρα είναι και ο Στάσος Παλατζίδης. Ωραία. Παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι το μαλλί μου, μου λέει θέλω... να την κρατήσει εσύ την κάμερα τώρα ή εγώ και του λέω εσύ για να δει πώς είναι όταν και εγώ να κάνω από δίπλα έτσι. Θέλω κούρεμα. Κουρεύτηκες όμως πρόσφατα. Ναι, αλλά κάτι δεν πάει αλλά καλά. Αλλά πες τα παιδιά ότι δεν πήγες στο φίλο στον Νίκο και δεν πήγα στον Νίκο, σου. Όχι, ναι, μωρέ. Τα πήρα λίγο τα γύρω-γύρω, τα πάνω δεν τα έχω πειράξει καθόλου γι' αυτό. Νίκο πρέπει να έρθω, ρε φίλε, γίνεται. Η ζωή μου όλη να ακούω, Νίκο πρέπει να έρθω. Και δεν πηγαίνω ποτέ. Να σα πω κάτι για χτες, του είπε εσύ. Τι πράγμα. Ότι εγώ τελείωσα το μοντάζ γύρω στις 8 και 25 πει, νομίζω, στην αρχή, ναι. Και κοιμήθηκα μία ώρα, μία και κάτι και μετά έφυγα και πήγα στη δουλειά, αλλά τα τελευταία λεπτά που μόνταρα, όπως μόνταρα, πάθαινε αυτό. Κοιμόταν. Και ξύπναγα και μετά λέω, εντάξει, θα ξαπλώσω λίγο, γιατί η αλήθεια δεν αντέχα, θα με έπαιρνε ύπνος καθιστή. Και πάω μέσα και ξαπλώνω και βλέπω τον Γλυάνθη, ο οποίος ήταν ζεστά μέσα στο δωμάτιο και το πάπλωμα και με το που ακούμπησα στο κρεβάτι, λέω, ωρε φίλε, αυτή είναι η αληθινή ζωή. Θα ήταν πολύ ωραίο να μην είχα τίποτα να κάνω σήμερα και να καθόμουν να κοιμόμουν μέχρι να λιώσω, να ξυπνήσω 4 το απόγευμα. Τέλος πάντων, αυτό δεν συνέβη όπως καταλαβαίνετε. Έστειλα μήνυμα στο Ραφαηλίδη εκεί 9 παρά, σε παρακαλώ 10.30 πάρε με τηλέφωνο και σιγουρέψω ότι το σήκωσα και σου απάντησα και άκουσε ότι όντως έχω ξυπνήσει, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα ακούσω το ξυπνητήρι. Και εν τέλει ξύπνησα και πριν με πάρει ο Ραφαηλίδης, αλλά και πριν χτυπήσει καν το ξυπνητήρι από το άγχος μου. Ενώ ήμουν σε ρίπωσες ώρες, ξύπνησα από το άγχος μου στη μία ώρα. Τέλος πάντων. Αύριο έχουμε διάφορα πράγματα να κάνουμε και πάλι, να δω τι θα πρωτοπρολάβουμε. Πώς ήταν η μέρα του Κλεάνθη, γράψτε, σχολιάστε τη μέρα του Κλεάνθη. Δεν έκανα και πολλά πράγματα. Και εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Ξέρω ότι ήσουν με τα παιδιά. Τα παιδιά, ναι, πήγαμε και βρήκαμε τα παιδιά που ήταν από τον Grove, η παρέα αυτή. Έλειπε ο Κώστας βέβαια γιατί είναι αεκτζής και είχε πάει να δει τον αγώνα. Αμάρε Κώστα! Πήρε απουσία. Ωραία περάσαμε, πολύ ωραία περάσαμε τα παιδιά. Ήταν εκεί και ο Μιγγέλ και ο Μάπας. Τους είδατε, παιδιά. Ναι, είναι ωραία. Είναι πολύ γλυκάκια. Ωραία περάσαμε, ήρθε και η Έλενα το απόγευμα με τη Σαντό και τον Αλέξη, ήταν και το χωριό. Εντάξει, αυτό το ξέρω γιατί μιλάω μπροστά. Typical Sunday. Μια Sunday. Απλή Sunday. Θέλει είναι περισσότερο νους και εγώ διαβάζω στο σχολείο. Αλήθεια. Ναι. Τι λέτε, ρε παιδιά. Έτσι λέει. Θα πεις στις στήλες σου. Τι θα γίνει. Τα παιδιά περιμένουν. Ναι, θα πω. Κάθε νυφάδα χιονιού έχει εντελώς διαφορετικό σχήμα. Λες. Δεν μπορείς να βρεις δύο ίδιες. Και η μεγαλύτερη νυφάδα που έχει βρεθεί έχει μήκος 38 εκατοστά. Παναγία μου, αυτό ήταν χιονόμπαλα. Αυτό νομίζω άμα πέσει πάνω σου, αφού δεν ξέρω. 38 εκατοστά. Μα έτσι γράφει. Αηδίες. Στο ίντερνετ το βρήκα. Στο ίντερνετ. Καλά, γιατί κουνά συνέχεια. Στο ίντερνετ δεν λέει ποτέ αηδίες, αν δεν ξέρει. Λοιπόν, μας το έχει στείλει ο Λευτέρης ο Ψητόπουλος. Φίλος μας. Γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη. Πάει ένας και ρωτάει. Συγγνώμη κύριε, μήπως ξέρετε πού μπορώ να βρω προφιτερόλ που λένε και ανέκδοτα. Φυσικά κύριε, σε όλα τα ζαχαροπλαστεία. Παρά είναι καμήνο. Και εσύ ρε Λευτέρη, και εσύ. Ζαχαροπλαστεία. Αυτό είδαμε για το σημερινό. Πώς είπες για το παιχνίδι που φτιάχνετε τόσο καιρό που όχι, δεν του το είπα. Γιατί? Δεν του το είπα. Αυτό σου λέω ότι έχω πράγματα να του δείξω, αλλά πρέπει να τα κάνουμε μέσα, παιδιά. Θα τα κάνουμε στον υπολογιστή. Έχω να σα δείξω πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη μέρα. Την επόμενη φορά που θα είναι μέσα, ούτε το τρενάκι του έδειξε. Πώς μπορεί να σου πάρει. Δεν το κάναμε, όχι, θα το κάνουμε και μαζί. Δεν πειράζει, τι σίγουρα. Γιατί?
Απλά ήταν ένα βίντεο που ήσουν πολύ λίγο μέσα. Δεν έχει σημασία. Εσύ όταν κάνεις βίντεο, γιατί είμαι πολύ μέσα. Όχι, τις μέρες που δουλεύεις δεν είσαι πολύ μέσα. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Και καταστροφή. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Σας αγαπώ. Κι εγώ. Α, τι ήταν αυτό τώρα. Ήταν το μηδενικό, ήταν τίποτα. Πες το εσύ, θέλω να το πω αλλιώς. Όχι, πες το. Τι, εσύ πες. Τι δεν θέλω να το πω. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Και εγώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Subscribe. Κάντε subscribe, ρε. Τι θέλω να πω από μένα τώρα. Τώρα όχι, το λέμε με το σωστό τέτοιο το λέμε. Από μένα. Δεν χρειάζεται να κάνεις εμένα. Πες το κανονικά σαν να είσαι εσύ. Εγώ λέω ότι συνήθισε και εμένα γι' αυτό. Από εμένα. Εμένα. Και το παιδί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Cringe. Η κατάσταση είναι cringe.